Η επιστολή του Αντώνη Σαμαρά έχει αυτή τη φορά αποδέκτες τον πρόεδρο του Eurogroup, Jean-Claude Juncker, τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ζωζέ Μπαρόζο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, και τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει ακριβώς, όπως έπραξε και με τους ομολόγους του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τη συμφωνία των πολιτικών αρχηγών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη συγκρότηση της κυβέρνησης Παπαδήμου. Όπως αναφέρθηκε στη συνέλευση των τριών πολιτικών αρχηγών υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια, συμφωνήθηκε ότι το έργο της νέας κυβέρνησης είναι η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26 Οκτωβρίου 2011 και η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που συνδέεται με τις αποφάσεις αυτές. Ο νέος Πρωθυπουργός έχει ήδη δεσμευθεί να εκπληρώσει αυτό το έργο. Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται να στηρίξει τον νέο Πρωθυπουργό. Παράλληλα, ο κύριος Σαμαράς επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στους στόχους του προγράμματος και συγχρόνως θέτει θέμα τροποποίησης της συνταγής που ακολουθείται για την επίτευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει πλήρως τους στόχους της δημοσιονομικής προσαρμογής αναφορικά με την εξάλληψη του ελλείμματος και την αντιστροφή της δυναμικής του χρέους. Επίσης, υποστηρίζει εργαλεία που ήδη εφαρμόζονται, αν και ανεπιτυχώς, και ειδικότερα την περικοπή των δημοσίων δαπανών, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και την αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης ακίνητης δημόσιας περιουσίας. Βάσει των στοιχείων από την μέχρι τώρα εκτέλεση του προϋπολογισμού, πιστεύουμε ότι συγκεκριμένες πολιτικές πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο αφού σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές προβλέψεις για την οικονομία, η Ελλάδα το 2012 θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που θα βρίσκεται 5 συνεχή έτη σε ύφεση. Προηγουμένως, η Αγγέλα Μέρκελ, μιλώντας στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, είχε προειδοποιήσει ότι η έκτη δόση δεν θα εκταμιευθεί χωρίς την έγγραφη δέσμευση των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου. Einmal noch zurück zu Griechenland. Die griechische Frage ist jetzt noch nicht geklärt, weil wir noch nicht die Voraussetzungen für die Auszahlung der nächsten Tranche haben. Und dazu ist erforderlich, ich muss das heute hier in diesem Parlament nochmal sagen, wir stimmen da, glaube ich, alle überein, dass wir nicht nur die Unterschrift des griechischen Premierministers haben, sondern auch die Unterschriften der die Regierung in Griechenland tragenden Parteien. Ansonsten kann es keine Auszahlung der sechsten Tranche geben. Θα πάμε καταρχήν στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο. Έχουμε, Παντελή, την πρώτη ανεπίσημη βέβαια αντίδραση από τη γερμανική πλευρά στην επιστολή Σαμαρά, η οποία αντίδραση δείχνει ότι μάλλον λύεται ο γόρδιος δεσμός. Ναι, Όλγα, καλησπέρα σας. Όπως είπες, είναι ανεπίσημη η πρώτη αντίδραση που έρχεται από ανώτατο στέλεχος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Όπως μας είπε πριν από λίγο ο ίδιος άνθρωπος, είμαστε χαρούμενοι για την υποστήριξη της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω ότι ήδη έχει υπογράψει επιστολή. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα. Θα πρέπει να πείσουμε τους υπουργούς, εννοεί τους υπουργούς του Eurogroup, να προχωρήσουμε στην εκταμίευση της έκτης δόσης. Θέλω πρώτα να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι με την υπογραφή του κυρίου Σαμαρά, με αυτή την επιστολή που έστειλε ο κύριος Σαμαράς, λύγει η εμπλοκή που έχουμε επιτέλους με την έκτη δόση. Πολλές φορές πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς, αλλά τι καταλαβαίνουν και τι λένε οι άλλοι. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέτε εσείς, η πρώτη αξιολόγηση της κίνησης αυτής ήταν σωστή, ήταν καλή. Αυτό το κλίμα υπάρχει. Περιμένουμε βεβαίως επίσημες τοποθετήσεις. Άρα ξεκινάμε με κάτι αισιόδοξο, με δεδομένο ότι έπρεπε μέχρι την Τρίτη όλα αυτά να έχουν ξεκαθαριστεί, γιατί προ πολλών εβδομάδων ξέραμε και εμείς στην κυβέρνηση το λέγαμε, ότι για να είμαστε εντάξει στις οικονομικές μας υποχρεώσεις το Δεκέμβριο και στη συνέχεια θα πρέπει η έκτη δόση να καταβληθεί έως τη 15η Δεκεμβρίου και να γίνει αυτό. Έπρεπε να έχει υπάρξει απόφαση πριν το τέλος Νοεμβρίου. Ούτως ή άλλως, από λοιπόν, το Σεπτέμβριο, από αρχή Σεπτεμβρίου, περιμένουμε αυτή τη δόση και όλο ορθώνονται μπροστά εμπόδια, κύριε Λοβέρδο. Υπ' αυτή την έννοια, σας λέω, σας ρωτώ αν είναι τελικά θετική, ή αν υπάρχει αποδοχή, αν θα εξεμπλοκαριστεί η δόση. Αν γίνει αποδεκτή και εξεμπλοκαριστεί η έκτη δόση, εξασφαλίζεται η συνέχεια των πληρωμών των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου προς τα έξω, αλλά και προς τα μέσα. Και συνεπώς η χώρα μπορεί να πει ότι ξεπέρασε αυτή την εμπλοκή. Που κατά τη γνώμη μου και κατά τις θέσεις που υποστήριξα με πάγιο τρόπο, δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει. Τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα είναι μόνο η πιστή εφαρμογή της συμφωνίας στις 26 Οκτωβρίου, υποστηρίζει ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος και τονίζει ότι σε αυτή την πιο κρίσιμη φάση της μεταπολεμικής ιστορίας διακυβεύεται αν το μέλλον της χώρας θα είναι εντός ή εκτός της ζώνης του ευρώ. Η απόφαση της 26 Οκτωβρίου δίνει μια νέα ευκαιρία στην Ελλάδα, αλλά πιθανότητα και την τελευταία ευκαιρία. Γι' αυτό καθυστερήσεις αποκλείς από τους στόχους που είδαμε μέχρι τώρα θα πρέπει να μην επαναληφθούν. Θα πρέπει να επιταχύνουμε το βηματισμό μας,
όχι μόνο να καλύψουμε τους στόχους, αλλά θα λέγαμε να υπερκαλύψουμε τους στόχους, να καλύψουμε ένα μέρος από το χαμένο έδαφος. Ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες αυξήσεις φόρων, θα πρέπει να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να παταχθεί η μεγάλη φοροδιαφυγή. Ποιοι βγαίνουν από τη λίστα των βαρέων και ανθυγινών? Πριν από λίγα λεπτά δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα λίστα. Εξαιρούνται 166.000 εργαζόμενοι. Έχουμε ετοιμάσει τις σχετικές κάρτες. Εκτός λοιπόν βαρέων και ανθυγινών, ζαχαροπλάστες, καμαριέρες, κομωτές, οδηγοί ταξί εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθαρίστριες στο δημόσιο, στα γραφεία των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι σερβιτόροι που δουλεύουν μέχρι τις 10 το βράδυ. Όσοι δουλεύουν μετά τις 10 το βράδυ και τουλάχιστον για 3 ώρες είναι εντός των βαρέων και ανθυγίνων. Εκεί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν. Υπάρχουν και κάποια επαγγέλματα που έστω και τώρα μπαίνουν σε αυτή τη λίστα των βαρέων. Ακριβώς. Που ως τώρα δεν έπαιρναν το επίδομα των βαρέων και ανθυγινών. Πάμε να δούμε ποιοι πρωτομπαίνουν. Είναι το νοσηλευτικό προσωπικό και σε κλινικές και στα δημόσια νοσοκομεία, οι εναερίτες και της ΔΕΗ αλλά και των τηλεπικοινωνιών, οι εργάτες σε βιολογικούς καθαρισμούς αλλά και σε ιχθυοκαλλιέργειες. Είχαμε μια σύγκρουση της κυρίας Κατσέλη με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σαχινίδη. Η κυρία Κατσέλη αμφισβήτησε ότι η ύφεση το 2012 θα κυμαθεί στο 2,8%. Όπως είπε, η ίδια θα ξεπεράσει το 5,5% με βάση τις εκτιμήσεις της. Ο κύριος Σαχινίδης της απάντησε ότι είναι μηχανιστική η πρόβλεψή της και ότι με τις χειρότερες προοπτικές το 2,8 άντε να γίνει 3,1. Ωστόσο, η κυρία Κατσέλη επέμεινε ότι θα είναι πάνω από 5,5% και ότι αν δεν κάνουμε κάτι τώρα και άμεσα για την ανάπτυξη, η ύφεση θα συμπαρασύρει τα έσοδα και σε 3 μήνες η Τρόικα θα μας ζητήσει νέα μέτρα που θα είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε, διότι δεν θα είμαστε προετοιμασμένοι. Αν δεν γίνει κάτι τώρα επί της πραγματικής οικονομίας και επί της ανάπτυξης, τα νέα μέτρα είναι μπροστά μας, είπε η κυρία Κατσέλη. Στα πρόθυρα χρεοκοπίας βρίσκεται, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, η Thomas Cook, μια τουριστική επιχείρηση κολοσσός διεθνώς. Λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη αλλά και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, οι χειμερινές κρατήσεις φέτος μειώθηκαν κατά 20%. Η μετοχή της εταιρείας έπεσε κατά κόρυφα και αν δεν χρηματοδοτηθεί άμεσα από τις τράπεζες, κινδυνεύει με λουκέτο. Clearly this is the worst challenge they've ever had to face and they haven't moved fast enough. Thomas Cook are continuing to operate business as usual, so flights are leaving as scheduled. Do you plan to make business as usual in Greece or absolutely, yes, cut some definitely. Of them? Ο κίνδυνος μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας ανησύχησε ιδιαίτερα τους Έλληνες ξενοδόχους, αφού ο συγκεκριμένος τουριστικός όμιλος έκανε την Ελλάδα νούμερο ένα προορισμό για τους Βρετανούς, φέρνοντας κάθε χρόνο στη χώρα μας 1,5 εκατομμύριο τουρίστες. Τις τελευταίες 2-3 μέρες υπάρχει μια συνεννόηση με τις τράπεζες, επίσημη ανακοίνωση της Thomas Cook, η οποία ενδεχομένως δημιουργεί αυτή την ανησυχία, που ελπίζω ότι θα ευοδοθεί στο τέλος. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να έχει κάποιο σοβαρό ζήτημα για να αποχωρήσει από την αγορά. Υπάρχουν αρκετά συμβόλαια υπογραμμένα για το 2012, όπως και μικρά υπόλοιπα από το 2011. Η Thomas Cook εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 19 εκατομμύρια πελάτες τον χρόνο. Το χρέος της υπολογίζεται στα 900 εκατομμύρια λίρες. Για να ανταπεξέλθει χρειάζεται επιπλέον δάνειο 100 εκατομμύρια λίρες, γεγονός το οποίο δημιουργεί εύλογο φόβο για την επιβίωσή της τόσο στους 30.000 εργαζόμενους όσο και στους τουριστικούς πράκτορες σε 21 χώρες. Ο Βρετανικός τουριστικός όμιλος σχεδιάζει να βάλει λουκέτο σε 200 ταξιδιωτικά πρακτορία, καθώς και να πουλήσει μέρος του στόλου των αεροσκαφών του. Ο πιλότος κατεβάζει το ελικόπτερο στην προσπάθεια να στήσει ένα γιγαντιαίο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Οι έλικες όμως πιάνονται στα καλώδια που θα βοηθούσαν στην τοποθέτηση του μεταλλικού δέντρου. Η ουρά κόβεται, το ελικόπτερο τραντάζεται, ο πιλότος κρέμεται έξω, αλλά ως εκ θαύματος σώζεται όταν το ελικόπτερο συντρίβεται στο έδαφος. Ο γιος του πιλότου παρακολουθεί τη σκηνή με κομμένη την ανάσα. That's pretty nerve-wracking, έτσι, to see my father, have it come crashing down around him. It was pretty nerve-wracking. Ο πιλότος τραυματίστηκε ελαφρά. Γλίτωσαν χωρίς ραντουνιά και όλοι οι εργάτες που βρίσκονταν στο έδαφος.